Μέσος ο Τόμας επάνω του. Το πρέσινγκ των παιχτών της Λαμίας είναι ασφιχτικό και αποδίδει, αλλά έκανε λάθος ο Δημούτσιος. Πήρε ο Κούγκα. Πετάει την μπάλα γρήγορα στην επίθεση ο Γουίλιαν στην περιοχή. Έχει χώρο. Κάνει το σούτ. Βάντερσον ελέγχει εκεί που είναι η μπάλα. Αποφέρει και τον αντίπαλό του με τον Αντέτζο να παίξει. Πιέζει ο Κούγκα. Μακρινή μπαλιά του. Απ' την άλλη είναι όμο με όμο και περνάει η μπάλα πίσω. Δεν ξέρω, δύσκολο να σταματήσει εκεί τη φάση. Μπαράλες στην κεφαλιά, τεράστια ευκαιρία για τη Λαμία που ισοφαρίζει. Χωρίς να... Με συνέπεια τη λειψή παρουσία στη Λαμία. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία στα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης. Μπορεί να κρατήσει ο Μουνιέ μέχρι το τέλος. Το δεύτερο λεπτό το κέρδο. Αντέτζο. Βασιλαντονόπουλος, Ματίγια με τον Ντιγκινή για τον Γιουνές. Ο Αντέτζο στη φάση και φάουλ του επιθετικού του Άρη. Δεν μπορεί να συνεχίσει η σέντρα, βγήκε ο Κατσικάς. Η ευκαιρία με τον Βέργο πάνω στη γραμμή, ο Αντέτζο, πάλι ο Βέργος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Και γύρισε πίσω. Την ασφάλεια του Πλιάτσικα εκεί που παίζει σε αρκετές θέσεις. Γεμίσμα που γίνεται εκεί για τους παίχτες της Λαμίας. Σημεάκι να οργανώσει παιχνίδι. Δεν είναι σε κέφια σήμερα ο Σουμπίνιο. Δεν είναι καλός να ξεκινήσει το μάτς. Ακόσκι κατέβασε με το στήθος. Δεν έγινε σωστή συνεννόηση των παιχτών. Να συνεχίσει. Ωραία, το παιχνίδι έχει δυναμώσει να αγγίσει. Είπαμε έχει έρθει το δεύτερο ημίχρονο από την άλλη πλευρά και έχει κάνει ζημιές. Μόνο στον γκολ ξεχάστηκε. Η πάσα του δυνατή εκεί, υπάρχει φάουλ. Το παραδέχεται με τον Καραγκούνι να είναι πάνω στην μπάλα. Ο Μπαράλες και οι υπόλοιποι στην περιοχή. Εκτελεί κεφαλιά η μπάλα στα δίκτυα. 3-2 η Λαμία. Στο 83 βλέπετε τι. Τελούκας. Τελούκας ανεβαίνει. Τελούκας εκμεταλλεύεται όλο το χώρο. Θέλει να περάσει κάθετα που έγινε κίνηση καλή από τον Ντουρίτσκο. Η Σοντάουντα βλέπετε που έχει γυρίσει για να συμμετάσχει στο παιχνίδι της ομάδας του. Τώρα βγήκε στο πλάι, έρχεται με δύναμη, ο Αντέτζο όμως βάζει το κορμί του. Έκλεισε τις αλλαγές του Μανώλο Χιμένα με την είσοδο του Μάνταλου. Γιακουμάκης δίνει τις μάχες του με τον Αντέτζο, η υπόδειξη είναι για φάουλ του Γιακουμάκη στον παίκτη της. Γιακουμάκης. Αντέτζο. Allontana dalla tre quarti del Cittadella Adejo, sale lui, sbaglia tutto, vince un rimpallo su Vido. Adejo va col destro, calcia ma Pasa respinge, poi Paolo Mica Insigne, Pinato è più veloce, Adejo si è un attimo attardato, Pinato rimane a terra. Pisa Esposito, Adejo nuovamente a sinistra per Bellomo, con precisione Adejo, bello anche lo Zonta, morbido in avanti per Manai, posizione regolare, Manai inseguito da Adejo, Manai Adejo lo rimonta, Adejo sta giocando dal primo minuto, Manai è entrato nel corso. Vicenza, parte Orlando con il sinistro, la palla respinta da Gazzi sul colpo di testa di Adejo. E poi Cesena, ora si sposta a destra con Garitano. Chiesto il triangolo a Ciano, palla dentro, Cocco, anticipato! Il tocco sempre di Adejo. Porta palla, viene aggredito immediatamente da Rizzo. Ottima copertura di Adejo. Difensore centrale del Vicenza che oggi rientra. Ha fatto male prima della partita contro lo Spezia. Floccari, spalla alla porta, riesce a rigiocare ancora su Bonifazi, Adejo in sforbiciata, anticipare Schiattarella e Bagua con il fisico a duellare con gli anche a metterci il piede, poi Mora mette giù e penetra nella tre quarti avversaria, Floccari per Antenucci, il pallone buono per Mora, Adejo decisivo, il suo intervento a chiudere, un'azione davvero molto bella, Costa non molla, Finotto, non calciato bene Finotto, prova a metterci anche la testa, ora Floccari, vota furiosa, tutto campo, calcio di punizione.
in favore del Vicenza. Flocker è andato a colpire Adesio. Dietro si muove Urso, che ora può mettere al centro, cerca un pallone sul secondo palo. Rajcevic aggancia, poi Esposito, la rovesciata da parte di Adesio e il pallone che finisce fuori. Bel gesto. Cerca Scaglia, il Latina in posizione offensiva, trovato Corbia in area di rigore, Corbia finisce a terra, l'arbitro lascia giocare, tutta la panchina del Latina in piedi, arrabbiatissima perché ovviamente... Poi la conclusione da fuori non è un granché, sta per finire in fallo laterale ma viene recuperata da Bellamo, cross in mezzo, Adesio! E la grande risposta di Uicani, che parata per evitare il gol del... Pellizzerra, Masucci mette giù, è partito nuovamente Caputo, Adesio lo insegue, Caputo al limite dell'area, Caputo contro Adesio, Caputo... Non c'è lo spazio per aggirarsi, attende l'arrivo di Masucci con il tocco. Partire Antonini. Appoggio di Antonini al centro per vantaggiato, lotta con Adesio, ancora vantaggiato, alla fine la forza fisica di Adesio alla meglio, si continua a giocare, ancora Adesio, calcio di punizione, fallo di Comi, punizione già battuta. Bellamo a centrocampo. È chiaro però che una classifica a questo punto diventa importante. Condiziona un po' l'atteggiamento in campo. Sono delle proteste. Adesio. Lo scatto di Ebagua che arriva in tempo sul pallone, lo tiene.